Να παραμείνουμε στα Χανιά και να πάμε στον κύριο Χρήστο Πραματευτάκη, ο οποίος είναι νεοεκλεγής πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Να τον καλησπερίσω. Κύριε Πραματευτάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολλά. Καλά, εσείς τι κάνετε? Μια χαρά. Σε ανωδική τροχιά οι γεννήσεις στα Χανιά. Παρουσιάσαμε και τα στοιχεία πριν από λίγο. Τα Χανιά είναι ένας όμορφος νομός, όπως είπε ο αντιδήμαρχος. Ναι. Είναι μήλο της Έριδας, της Έριδος για πολίτες παντός χώρας και βεβαίως και της Ελλάδος να έρθουν να απολαύσουν τα Τοχανίων. Είναι αυτές οι ιδανικές συνθήκες που προσφέρει ένας προορισμός όπως τα Χανιά, όπως η Κρήτη. Και βέβαια θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκρίνουμε παρόμοια ποσοστά και δεδομένα με κάποια υπηρετική περιοχή από τη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω τα Χανιά θα είναι σε καλύτερη φάση, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Οπωσδήποτε. Τα Χανιά είναι ένας νομός αυτάρκης. Ναι. Από τουρισμό, από εμπόριο, από γεωργία, από αλληλεία, από κτηνοτροφία. Έχει όλα τα προαπαιτούμενα για να εισέλθει σε ένα μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, Πρόεδρε. Το βασικό στοίχημα που θέλετε να κερδίσετε ως νέος πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων ποιο είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Έχει 128 χρόνια 128 χρόνια ιστορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από απόψεως ευθυνών και υποχρεώσεων. Αυτή τη στιγμή ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει 414 μέλη ενεργούς δικηγόρους και έχει 35 ασκουμένους. Είναι μια μεγάλη κοινωνία και η διαχείριση τα του Συλλόγου είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό το οποίο έχω πει και επαναλαμβάνω κατά επανάληψη είναι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και το έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσει είναι τεράστιο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε δικηγόροι, αλλά συγχρόνως αυτή η υπερηφάνεια είναι σε ισχύ με την αρχή της αναλογικότητας. Είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την αρχή της υποχρεώσεως. Ο δικηγόρος πρέπει να είναι ενεργός πολίτης και ενεργός δικηγόρος. Να είναι δίπλα και κοντά στην κοινωνία. Τα σημαντικότερα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο, Πρόεδρε, ποια είναι? Αυτή τη στιγμή για μας τους δικηγόρους των Χανίων είναι πρώτον το κτηριακό και η έλλειψη υπαλλήλων. Ναι. Και στη συνέχεια είναι τα νομικά προβλήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την νομοθεσία η οποία υφίσταται σήμερα και δυσχεραίνει πολλές φορές το έργο των δικηγόρων. Έχουμε εισέλθει και σε μία... Ολοκληρώστε. Να σας πω τώρα ότι επί πολλά έτη, χωρίς το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, η απονομή της δικαιοσύνης στα Χανιά θα είχε τεράστια προβλήματα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος συνδράμει καθοριστικά στη λειτουργία των δικαστηρίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν στις γραμματείες των δικαστηρίων, χωρίς βεβαίως το δικαίωμα υπογραφής, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν την κύρια δουλειά για να την παραδώσουν στην υπεύθυνη γραμματεία για να υπογράψει τα σχετικά πιστοποιητικά. Έχουμε εισέλθει όμως 90... και στην ψηφιακή εποχή, μια ψηφιακή εποχή που ακουμπά και τα δικαστήρια και στην έκδοση διαζυγίων. Οπωσδήποτε κάθε μέρα έχουμε νεότερη τάξη πραγμάτων όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αυτού του τόπου και βεβαίως και τη δικαιοσύνη. Σε λίγο χρονικό διάστημα και στα Χανιά θα έχουμε υλοποίηση πλήρη των καταθέσεων των δικογράφων ηλεκτρονικά. Έχουμε μεγάλη απήχηση εκ μέρους της ηλεκτρονικής υποστήριξης και βοήθειας προς τους δικηγόρους, όπου τα πράγματα δεν μπορεί να συγκριθούν με ό,τι συνέβαινε πριν 3 χρόνια. Δηλαδή αυτά τα 2 χρόνια έχουμε εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο
εξυπηρετήσεως από απόψεως τον όσο απαιτεί και χρειάζεται ένας δικηγόρος για να ασκήσει ως πρέπει την δικηγορία. Μάλιστα. Η στήριξη της νέας γενιάς, της νέας γενιάς των νομικών, των δικηγόρων, πώς μπορεί να επιτευχθεί, ποιες προϋποθέσεις και ποιο το κλίμα που κυριαρχεί σε νέους συναδέλφους σας? Αυτή τη στιγμή οι νέοι συνάδελφοι των Χανίων θεωρώ ότι αισθάνονται ότι μπαίνουν σε μία οικογένεια, έχουν την απόλυτη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Χανιά ως και σε άλλους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδος έχουμε το μέρισμα το οποίο κατανέμεται εις τους συναδέλφους, ναι, και προερχόντως εις τους νέους συναδέλφους. Υπάρχει λοιπόν μία στήριξη για να καλύψουν τις ανάγκες στα πρώτα βήματα της δικηγορίας. Μάλιστα, είναι μάλιστα. Πάρα πολύ καθοριστικό αυτό. Έχουμε διαρκή ενημέρωση, έχουμε σεμινάρια, έχουμε ηθική και υλική στήριξη, αν χρειαστούν οι νέοι, ούτως ώστε να αισθανθούν ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν τη δικηγορία. Δίπλα στους νέους δικηγόρους των Χανίων, λοιπόν, πολλές οι δράσεις. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή να είστε επιτυχία καλά, στο σας έργο ευχαριστώ σας. Πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,